Αξιότιμοι καθηγητές, αγαπητοί σύνεδροι, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα μας δίνει την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε το σχολείο μας, το 4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Αθήνας Αργοναύτες, στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο της Ελεμασίν, το οποίο πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, στην Πράγα. Με αφορμή ότι το 2024 ανακηρύχθηκε επίσημα από την τσεχική κυβέρνηση ως έδος της τσεχικής μουσικής, αποφασίσαμε η εργασία μας να αναδείξει τη τσεχική πολιτιστική κληρονομιά, προσεγγίζοντας την παραδοσιακή της μουσική και τους παραδοσιακούς της χορούς. Στο πλαίσιο αυτό, με την εργασία μας, φωτίζοντας την τσεχική παράδοση με μουσική και χορό, θα σας παρουσιάσουμε με διαδραστικό τρόπο αγαπημένες τσεχικές μουσικές μελωδίες και έναν από τους πιο στενά συνδεδεμένο τόσο με το παρελθόν όσο και με το σήμερα χορό της χώρας, την Πόλκα. Η Πόλκα χορεύεται παντού στην Τσεχία, σε όλες τις λαϊκές εκδηλώσεις, γιορτές, φεστιβάλ, ενώ παράλληλα διδάσκεται στα σχολεία. Είναι ένας εύθυμος, ζωντανός χορός, ο οποίος διαδόθηκε ιδιαίτερα κατά το 19ο αιώνα. Το όνομα Πόλκα προέρχεται από την τσεχική λέξη πούλκα, που σημαίνει μικρό μισό, κάτι που αναφέρεται στα μικρά μισά βήματα του χορού. Ιστορικοί πιστεύουν ότι η Πόλκα εξελίχθηκε ως μια πιο γρήγορη εκδοχή του βάλς και συνδέουν την ταχεία αύξηση της δημοτικότητάς της σε όλη την Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του 1800 με την εξάπλωση του ρομαντικού κινήματος, το οποίο έδωσε έμφαση σε μια εξειδανικευμένη εκδοχή της αγροτικής ζωής και κουλτούρας. Υπό το ήχος λοιπόν ενός επίσαγμένου τραγουδιού, του Σκόντα Λάσκη, «Κρίμα την αγάπη», η ομάδα μας θα προσπαθήσει να τιμήσει τη χώρα που μας φιλοξενεί αυτές τις μέρες, χορεύοντας και τραγουδώντας. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Λούτσια Κουλίκοβα, διευθύντρια του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας, για την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράστασή της στην προσπάθειά μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε το μουσικοχορευτικό θέμα που ακολουθεί και να γίνουμε για λίγο μέτοχοι της πολιτιστικής κληρονομιάς της πανέμορφης Τσεχίας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή σας διασκέδαση. Respected professors, dear attendees, we are very pleased as today we have the opportunity to represent our school, the 4th Middle School of Argyropoli, Athens, Αργοναύτες, at the 3rd Student Conference of Ελεμασίν, which takes place in the capital of the Czech Republic, Prague. Inspired by the Czech government officially declaring 2024 as the year of Czech music, we decided to explore Czech cultural heritage through its traditional music and dances, with our project titled Bringing to Light Czech Traditions by Dances and Songs, who will interactively present beloved Czech melodies and one of the country's closely connected dances, the Polka. Polka is danced everywhere in the Czech Republic, at folk events, celebrations and festivals, and is also taught in schools. It is a lively dance that gained popularity in the 19th century. The name Polka comes from the Czech word pulka, meaning small half, referring to the small half steps of the dance. Historians believe that Polka evolved as a faster version of the waltz, and its rapid rise in popularity across Europe in the mid-1800s is linked to the spread of the Romantic movement, emphasizing an idealized version of rural life and culture. To the sounds of a cherished song, Skoda Lasky, our group will try to honor the country hosting us these days by dancing and singing. At this point, we would like to express our gratitude to Ms. Lucia Kuligova, director of the Czech Center in Athens, for her valuable assistance and support in our efforts. We hope that you enjoy the musical and dance performance that follows and become shareholders in the cultural heritage of the beautiful Czech Republic. Thank you for your attention. Have a great time. Dala, Skoda slzy, kterém se vyplakala. Moje mlady uprochlo tak jako sen. Na všechno mi zbyla jenom v srdci mém vzpomínka jen. Skoda lásky, kterom se dobědala, Skoda slzy,
13 men is coming again. Já bych byla, pro tebe jen žila, že mohla.